Βίκτορ Μπαλατζόγλου. Δημήτρη, αυτό που είδαμε χθες δεν ήταν ο ΠΑΟΚ, να το πω έτσι, χαριτολογώντας που ξέρουμε. Ήταν κυνικός, ήταν αποτελεσματικός. Δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια πράγματα. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ήταν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που έγινε στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ναι, ναι, σωστά. Εντάξει, αρκετές φορές το ποδόσφαιρο στα ισορροπεί ό,τι μπορεί να σου έχει στερήσει, ναι, στο επιστρέφει. Τώρα εδώ, εντάξει, είναι μια άλλη εικόνα, δεν είναι μόνο έτσι οι στιγμές. Πράγματι ο ΠΑΟΚ έχει λίγες τελικές, ενώ προϋποθέσεις έβγαιναν και είχε και στο χώρο, αλλά οι τελικές πάσεις δεν περνούσαν από τους αμυντικούς της ΑΕΚ για να τελειώσει κάποιες άλλες φάσεις. Βγήκαν αυτές οι δύο με πρωταγωνιστές τους νεαρούς του αλλά και τον Νάρη, και πήρε ένα ακόμη ντέρμπι. Αυτό είναι κοινό, η εικόνα του σαν ντέρμπι και τα αποτελέσματα είναι πολύ ικανοποιητικά, mm-hmm, και αυτό είναι ένα πάτημα, στο πούμε, και εν ώψη play-off, αν και τα play-off είναι συνεχόμενα δύσκολα παιχνίδια, όπου τάξη ο ΠΑΟΚ λογικά θα έχει μια-δυο λύσεις, ακόμα δεν μπορεί, θα τις έχει μια-δυο λύσεις από τους παίχτες, ναι, που είναι εκτός. Θεωρητικά πάντα, ναι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, δεν θα, μπορεί, πάει πιο, ναι, θα πάει πιο γεμάτος. Ναι, θα έχει μια-δυο λύσεις. Πνευματικά το έχει βρει στα ντέρμπι. Τώρα είναι τα δύσκολα, που έχει τρία μάτς με Πας Γιάννα, με Ιωνικό και Βόλο, όπου φυσικά δεν χωράει να παραπατήσει κάπου, ναι, και πάλι, αφού έχει δώσει τόσες ισοπαλίες, έχει παραχωρήσει τόσες ισοπαλίες σε αντιπάλους. Αλλά ναι, παίζοντας και πάλι με την πλάτη στον τοίχο στο χθεσινό παιχνίδι, τα κατάφερε, έμεινε όρθιος, κέρδισε ένα πολύ καλό αντίπαλο, όπως αποδείχθηκε και στο χθεσινό παιχνίδι, παρά το αποτέλεσμα, και αυτό σαφώς τονώνει, mm-hmm, όλο το σύστημα, όλο τον περίγυρο και την ίδια την ομάδα, που πέρασε πολύ δύσκολη εβδομάδα, ναι, την προηγούμενη. Τελικά από κάποια στιγμή το αξιοποίησε, το γύρισε, μετέτρεψε τον εκνευρισμό σε μια ποδοσφαιρική αντίδραση και πήρε αυτό το πολύ μεγάλο και δύσκολο παιχνίδι. Πήραν και μια μέρα ρεπό τη σημερινή για να επιστρέψουν από αύριο στο γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ παίζει Σάββατο τώρα στα Γιάννενα, mm-hmm, με τον ΠΑΣ. Μια εβδομάδα που από τη μία, όπως για να το κάνουμε για τον ΠΑΟΚ, αν δεν παίζει ο Κοτάρσκι είναι σοβαρό ζήτημα. Ναι, και για άλλες ομάδες. Όποτε χρειάστηκε, πραγματικά, ναι, ήταν, ναι, κέρβερος, να το πω έτσι. Ναι, είναι και όλη η σιγουριά, mm-hmm, που δίνει στην ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι στο χτίσιμο επιθέσεων από πίσω είναι ο καλύτερος της ομάδας. Δεν είναι αυτός που συμπληρώνει τους τέσσερις αμυντικούς, ναι, ναι, κάποιον χαφ. Είναι πραγματικά ο πιο αξιόπιστος να βρει την κατάλληλη πάσα και να την υλοποιήσει. Κατά τα άλλα έχει πρόβλημα ο ΠΑΟΚ. Και χθες που πιέστηκε αρκετά σε κάποια σημεία δεν περνούσε μπάλα από όλες τις γραμμές. Να είναι καλό ο Λιβέρα, που είναι ο εύκολος στόχος, να τον βρεις με μια μεγάλη μπάλα και να επιχειρήσει να πάρει... Έδωσε πολλές μάγκες ο Πορτογάλος. Ναι, εντάξει, μπορεί να μην φτάνει μόνο αυτό για έναν φορ που έχει να σκοράρει κανένα, πόσο καιρό έχει να σκοράρει, ναι, αλλά οκ, okay, συμμετέχει. Συμμετέχει στο παιχνίδι, κάνει την παρουσία του αισθητή και είναι και η λύση, επαναλαμβάνω, όταν ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να χτίσει σωστά επιθέσεις από πίσω, κάτι το οποίο χρειάζεται αρκετή δουλειά ακόμα και χρειάζεται, νομίζω, και παραπάνω ποιότητα σε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις, ίσως και στα πλάγια back. Παρά το ότι χθες νομίζω ότι η καλύτερη του γραμμή είναι η αμυντική. Ναι. Η αμυντική μαζί με τον goalkeeper, μάλλον η αμυντική, στάθηκαν πολύ καλά μέχρι το 85 και από εκεί πέρα στο τελευταίο πολύ πιεστικό διάστημα ο τελευταίος φάνηκε, ναι, και ο Κοτάρσκι με τις 2-3 αποκρούσεις, mm-hmm, από το 89 και μετά, mm-hmm, στις καθυστερήσεις, όπου η ΑΕΚ έκλεισε τον ΠΑΟΚ μέσα στην περιοχή του. Καλά πήγαν όλα για τον ΠΑΟΚ, δεν φάνηκε να προκύπτει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, mm-hmm, πήρε το τρίποντο, πήρε αυτοπίθεση και συνεχίζεται η μάχη σε αυτό
πολύ ιδιαίτερο πρωτάθλημα. Μια και είπες για αυτοπεποίθηση, θεωρείς ότι το γκολ που έβαλε χθες ο Νάρεϊ μετά από ένα γύρο και βάλε τον βοηθήσει ψυχολογικά εν ώψη της συνέχειας? Σίγουρα, σίγουρα. Εντάξει, υπήρχε και τύχη στον γκολ, αλλά έλατε. Σίγουρα. Είχε μείνει πάρα πολύ καιρό. Ναι, 15 μακριά, κάτι τέτοιο διάβασα. Από το Καραϊσκάκι, ναι. Ναι, μπράβο. Πάρα πολύ καιρό μακριά από καλές εκτελέσεις. Είχε κάποια δοκάρια βεβαίως. Χθες και μια κόντρα τον βοήθησε. Είχε assist μεν, αλλά εντάξει, άλλο assist, άλλο goal. Πάλι καλά που ευστόχησε και έτσι θα μείνει στην ιστορία και η πάσα του Κωνσταντέλια. Σωστά. Όλο αυτό το οποίο έκανε. Σωστά, γιατί είναι κατά ψέματα. Αν δεν μπει goal, είναι ένα σκάλι κάτω. Ναι. Σε αξία, σε προβολή, σε σημασία. Ναι, πάντα συνδυάζεται με τον γκολ και μια τέτοια κίνηση. Το έβαλε και σίγουρα θα πάρει τα πάνω του, γιατί το χρειάζεται και το χρειάζεται και ο ΠΑΟΚ. Τώρα βέβαια από εδώ και πέρα πιστεύω ότι αυτοί οι δύο, ο Νάρη και ο Ζίφκοβιτς, δεν θα έχουν σίγουρη θέση στην δεκάδα. Νομίζω ότι έρχεται ο Τάισον και από εδώ και πέρα και για καλό της ομάδας θα υπάρχει ένα rotation στις θέσεις. Ναι, βέβαια, πρέπει να τώρα τα πήγαν καλά, τα πήγαν άσχημα, όπως και να τα πήγαιναν, ήταν εξασφαλισμένοι. Ναι, θέλοντας και μη, ελλείψη λύσεων. Από εδώ και πέρα θα υπάρχει και ο Τάισον και ο Βραζιλιάνος σίγουρα, εν ώψη και του Σαββάτου και κύπελο μετά ο ΠΑΟΚ, σίγουρα θα διεκδικήσει μόνιμα θέση στην εντεκάδα από τους άλλους δύο ακραίους, γιατί πραγματικά αυτός που δύσκολα θα βγει ο Κωνσταντέλιας, αν και εντάξει, και εκείνος κάποια στιγμή προφανώς θα πρέπει να, δεν θα πάρει το χρόνο του σε όλα τα μάτια βασικά, και νομίζω ότι εκείνος που θα τον αντικαταστήσει όταν ετοιμαστεί θα είναι ο Καντουρί, που από αύριο τον περιμένουμε και πάλι να δούμε πόσο καλά είναι και αν θα συνεχίσει να είναι στις προπονήσεις της ομάδας. Μάλιστα. Γιατί έρχεται και η δική του η ώρα να επιστρέψει. Ωραία. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, ακούσαμε και τα τελευταία νέα του...